Φέτος ήταν μια πολύ καλή χρονιά για σένα. Ανέβηκες αρκετές θέσεις, έπαιξες πολύ δυνατά σε πάρα πολλά τουρνουά. Πώς νιώθεις γενικά, νιώθεις κάποια κούραση, είσαι έτοιμη δηλαδή να συνεχίσεις? Κάποια στιγμή ένιωσα μια μικρή κούραση λόγω των αγώνων, αν και δεν έπαιξα πάρα πολλά τουρνουά. Έκανα όμως πάρα πολύ προπόνηση γιατί πέρυσι δεν έκανα και ίσως ένιωσα μια κούραση, πήρα κάποιες μέρες άδεια, ας το πούμε, από τη δουλειά μου και μπήκα πάλι φρέσκια στον χώρο και θα πω σε αγώνες. Ίσως πάω και στη Γαλλία για προπόνηση να δω, γιατί εδώ δεν μπορώ να καλύψω τις ώρες που θέλω και τη δουλειά που θέλω να κάνω εδώ πέρα και θα δούμε. Σε λιγότερο από 2 ώρες έχεις έναν τελικό στο Πανελλήνιο με αντιμέτωπη με μια καλή σου φίλη που, από ό,τι ξέρουμε, θα παίξετε και μαζί διπλό εδώ. Πώς τον αντιμετωπίσεις αυτόν τον αγώνα? Πρέπει επίσης να πω συγκεντρωμένη, γιατί την ΕΠΑ έχουμε παίξει και άλλες 2 φορές. Έχω κερδίσει δύσκολα βέβαια. Θα πρέπει να πω συγκεντρωμένη, να παίξω το παιχνίδι μου και θα δούμε. Ελπίζω να κερδίσω. Τα σχέδια για το μέλλον? Σκέφτεσαι να φύγεις έξω σε ξένη ακαδημία, σε κάποιο προπονητικό κέντρο? Ναι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να φύγω σε μια ακαδημία στη Γαλλία που είναι πάρα πολύ καλή, στο Μουράτογλου, και ελπίζω ότι εκεί θα μπορέσω να πάρω αυτά που δεν μπορώ ίσως να πάρω από εδώ. Ειρήνη, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.